Σε ανάρτηση βόμβα προχώρησε ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Παύλο Πολάκη. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των ονομάτων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια τη χώρα, εκείνο παρά το ότι συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο των Χανίων, λέει πω θα αποσύρει την υποψηφιότητά του αν η Κεντρική Επιτροπή δεν συμπεριλάβει και τον Μιχάλη Χερετάκη. Συγκεκριμένα αναφέρει. Προφανώ από λάθο, ο Μιχάλη Χερετάκη δεν συμπεριελήφθη παρά τη χθεσινή εισήγηση τη πολιτική γραμματεία στην ανακοίνωση των ονομάτων για τους υποψηφίους του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στα Χανιά. Μέχρι να διορθωθεί το λάθο, δεν ισχύει ούτε η δική μου υποψηφιότητα. Εγώ φίλου και συντρόφου δεν πουλάω επειδή κάποιοι έχουν ανασφάλειε και συμπεριφέρονται με όρου διαδρόμου. Θα λυθούν στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή όλα. Από την πλευρά του, στελέχη τη Κουμουνδούρου σημειώνουν ότι η σημερινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στέλνει μηνύματα προ πάσα κατεύθυνση με τον αρχηγό του κόμματο να κάνει βουτιά, με τη Λεζάντα στο βίντεο να λέει: Μια χειμερινή βουτιά πριν βουτήξουμε στα δύσκολα. Μια χειμερινή βουτιά βοηθά πάντα να παίρνει καθαρέ αποφάσει. Η αντίδραση του Παύλου Πολάκη δεν άργησε να έρθει και επανήλθε με νέα ανάρτηση στα social media προς τους στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, μέσω της οποίας παραπέμπει στο θέμα που προέκυψε στα όργανα του κόμματος. Χωρίς διαρροές και ευθέω σημειώνει, η συλλογική απόφαση εχθές στην πολιτική γραμματεία περιέχει Έξι υποψηφίου στα χανιά. Αυτήν υπηρετώ, τιμώντα και φιλία και συντροφικότητα και προσωπική αξιοπρέπεια. Προφανώ και όλα θα λυθούν και θα αποφασιστούν με καθαρό και δημόσιο τρόπο στα όργανα του κόμματο. Αυτά και τέλο μέχρι τι συνεδριάσει των οργάνων, γιατί ο Μητσοτάκη πρέπει να φύγει με κρότο και η άλλη φορά να είναι αλλιώ. Ο Μιχάλης Χερετάκης, να σημειώσουμε, ανήκει στο περιβάλλον του Παύλου Πολάκη με τον βουλευτή Χανίων του κόμματο να αφήνει υπονοούμενα πω άλλο υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο επηρέασε την απόφαση ο πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλης Χερετάκης, να εξαιρεθεί αυτή τη φορά του ψηφοδελτίου. Οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ για την Κρήτη Πάντο είναι για το Ηράκλειο, ο Σοκράτη Βαρδάκη, ο Νίκο Ιγουμενίδη, ο Χάρη Μαμουλάκη, ο Γιώργο Αρμουτάκη, Βασίλη Μπόκο, Φέδρα Καρούτζου, Κορνηλία Μακρύ, Μαρία Μαρί. Για τα Χανιά, η Παύλο Πολάκη, Γιώργο Σταθάκη, Μάγκη Αρσενίδη, Βάλια Βαγιονάκη και Κατερίνα Μανιμανάκη. Για το ρέθυμνο είναι η Ανδρέας Ξανθός, Θοδωρής Δουλουμπέκης, Χρυσούλα Μανουσάκη και για το Λασίθι η Μανώλης Τραψανιώτης, Πελαγία Πετράκη και Μανώλης Καλαϊτζάκης. Τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα πάντως έχουν ολοκληρωθεί κατά 75%.